Φέτος είναι τελείως διαφορετικό το καινούριο δηλαδή σύστημα από τα προηγούμενα, το προηγούμενο που είχαμε, και επομένως δεν πρέπει να κοιτάμε και να κάνουμε συγκρίσεις δύο πραγμάτων που δεν συγκρίνονται. Είναι λάθος να προχωρήσουμε σε συγκρίσεις όταν τα συστήματα είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να δούμε δηλαδή τα αποτελέσματα του καινούριου συστήματος αυτόνομα από το παλιό και εκεί να σταθούμε και να κάνουμε ερμηνεία των αποτελεσμάτων και διάφορες πολιτικές τοποθετήσεις επί αυτών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ότι είχαμε, όπως ξέρετε, ένα συνολικό αριθμό, μια συνολικό ποσοστό επιτυχίας περίπου στο 69% από 105.000 που ήταν υποψήφοι όλων των κατηγοριών, έχουν εισαχθεί 72.973, περίπου δηλαδή 69,14%. Ακριβώς. Έχουμε οπωσδήποτε διαφοροποίηση από κατηγορία σε κατηγορία στο ποσοστό επιτυχίας. Ας πούμε, με το νέο σύστημα στα γενικά λύκεια είχαμε ένα ποσοστό επιτυχίας 77%, με το παλιό 82%, ενώ με τα ΕΠΑΛ το ποσοστό, το ημερήσιο με το νέο είναι στα 42% περίπου και με το παλιό στα 45%. Έχουμε δηλαδή μια διαφοροποίηση σε ποσοστά ανάλογα τις διάφορες κατηγορίες. Έχουμε και κάποια πράγματα που συνέβησαν και για πρώτη φορά. Είναι ότι η πρώτη χρονιά εισαγωγής πολιτών στη σχολή πυροσβεστών και αυθυποπυραγών έδωσε πολύ ψηλές βάσεις που υπερέβησαν ακόμα και τις αστυνομικές σχολές. Αυτό ήταν μια έκπληξη. Μια θετική έκπληξη. Μια δεύτερη θετική έκπληξη είναι ότι η ίδρυση του νέου τμήματος στο Απιθύτα, στο τμήμα θεολογίας με τις μουσουλμανικές σπουδές, κάλυψε όλες τις θέσεις και διεκδίκησαν την εισαγωγή σε αυτό το τμήμα 2.800 άτομα και που δεν είχαν και σχέση, είναι δηλαδή, δεν ήταν μουσουλμανικού θρησκεύματος οι άνθρωποι αυτοί. Θέλω να πω ότι ήταν ένα ελκυστικό τμήμα. 30 θέσεις για την πρώτη χρονιά, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι 2.800 άτομα και με τη βάση η οποία κοιμάνθηκε στη βάση της θεολογικής σχολής, δεν έπεσε κάτω, δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Είναι καλό να το δούμε και να δούμε πόσο θετική ήταν και η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να θεσμοθετήσει αυτό το τμήμα και να προχωρήσει. Τώρα, σε κάποια πράγματα έχουμε αυξήσει το βάσεων, μειώσει το βάσεων. Εγώ δεν θα ήθελα να μείνω σε αυτό, γιατί σας είπα ότι είναι διαφορετικό σύστημα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συστήματα. Το ένα δίνει ένα σκορ χ και το άλλο δίνει ένα σκορ ψ. Αυτά τα δύο μεταξύ τους δεν μπορούν να συγκριθούν. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε γενικώς ότι στην ιατρική είχαμε, στη υγεία γενικά, στο πεδίο της υγείας είχαμε αύξηση, αυτά τα ξέρετε. Στις θεωρητικές είχαμε μια μείωση. Στα παιδαγωγικά τμήματα είχαμε μια μεγαλύτερη μείωση και στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών είχαμε αλλού μείωση και αλλού αύξηση, χοντρικά. Αλλά δεν έχει νόημα να πούμε κάποιες λεπτομέρειες σε αυτό. Το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω, και από εκεί και πέρα, όπως θέλει και η κυρία Αναγνωστοπούλου να μιλήσει, είναι ότι είχαμε κάποιες μειώσεις σε βάσεις όπου είχαμε τα δύο μαθήματα, όπως είναι το σχέδιο παραδείγματος χάρη στην αρχιτεκτονική ή των μουσικών σπουδών με τα μουσικά, με τα επιπλέον μαθήματα που δίνανε μουσικής. Εκεί είχαμε μία μείωση των βάσεων, γιατί δεν περάσανε τις βάσεις, το όριο που χρειαζόταν αρκετά άτομα και έτσι είχαμε μία μείωση. Σε τελευταία ανάλυση μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι υποψήφοι που δεν κατάφεραν να εισαχθούν, είναι μη εισαχθέντες δηλαδή, αφορούν στην ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, μετά είναι το σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και μετά είναι το θετικό σπουδών.
Έχουμε δηλαδή ο μεγαλύτερος αριθμός μη εισακθέντων είναι από αυτές τις κατηγορίες. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Αν θα ήθελα να πεις. Τώρα πρέπει να πάει στη δεξιά. Τότε η κυρία Μαρία. Πρέπει να πάμε όλοι πιο αριστερά. Κυρία Μαρούκα, αν θέλετε. Δεν θέλει να πει κάτι κυρία Μαρούκα. Αν θέλει μετά, πέστε κι εσείς. Ναι, στο κύριο. Ελάτε εδώ, κυρία Μαρούκα, για να μπορείτε να είστε πιο άνετοι στην έκθεση των. Και να ικανοποιηθεί και του κυρίου Λακασά το αίτημα για την τοπογραφική μετατόπιση. Ωραία. Ήρθαν και οι διοικητικοί αριστερότερα, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ πρώτον και κύριον θέλω να πω συγχαρητήρια στους επιτυχώντες και επαναπροσδιορισμό για αυτούς που δεν εισαχθήκαν. Κάθε σύστημα δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι μη εισαχθής σημαίνει ότι δεν αξίζει, είναι και θέμα επιλογών του. Θα αναφέρω ότι έχω μη εισαγόμενο άτομο με πολλά μόρια, γύρω στα 18.000, που επέλεξε μόνο ιατρικές σχολές. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το παιδί δεν είχε προσπαθήσει ή δεν ήταν ικανό. Έχει κάνει βασικές επιλογές στη ζωή του. Άρα λοιπόν του αξίζουν συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα, σε γενικές γραμμές, ο κύριος Γενικός σας είπε κάποια πράγματα για μια εκτίμηση των βάσεων που δίνουμε σήμερα, που σίγουρα δεν είναι συγκριτικές με το περσινό σύστημα, αλλά για λόγους διευκόλυνσής σας και μόνο, σας δώσαμε συγκριτικό βάσεων. Αλλά θέλουμε να αναφερθεί ότι δεν έχουν σχέση τα δύο συστήματα. Τα βασικά που τόνισε και ο κύριος Γενικός είναι η αύξηση των βάσεων στις ιατρικές σχολές. Έχουμε ένα επιστημονικό πεδίο που το επέλεξαν γύρω στους 13.000 υποψηφίους και καμιά φορά από αυτούς δεν πήγαν σε πέμπτο μάθημα. Άρα λοιπόν είχαμε 13.000 παιδιά που διεκδικούσαν αυτές τις θέσεις. Είχαμε πολύ υψηλή επίδοση και λόγω των βαθμολογικών αποτελεσμάτων που είχατε δει, είχαμε αποδώσει ανάλυση, είχαμε μεγάλη εκτόξευση των βάσεων, διότι η βαθμολογική τους επίδοση στα μαθήματα υψημένης βαρύτητας ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη από την περσινή, άρα ήταν αναμενόμενο. Οι θεωρητικές είναι περισσότερους μη εισαγωμένους, γιατί δεν έχουμε θέσεις αντίστοιχες των υποψηφίων των θεωρητικών σχολών. Στις θετικές επιστήμες θα δείτε ότι ενώ έχουμε μια αύξηση των πολυτεχνικών κυρίως σχολών, στα ΤΕΗ βλέπουμε μια μείωση, γιατί οι θέσεις εκεί αντιστρόφως με τις θεωρητικές είναι περισσότερες καμιά φορά των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν οι βάσεις στα ΤΕΗ. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι λόγω του νέου συστήματος οι υποψήφοι για τα ΤΕΗ, ας πούμε μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, δεν είναι πια και αυτοί που ήταν του οικονομικού κομματιού, της τεχνολογικής μέχρι του περσινού συστήματος. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε καθαρά τους θετικούς και γι' αυτό έχουμε μια μείωση. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα ΤΕΗ μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας έχουν μειωθεί, αντιθέτως τα ΤΕΗ μηχανικών πληροφορικής έχουν ανεβεί, παρότι είναι της ίδιας, του ιδίου σχεδόν γνωστικού πεδίου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μηχανικοί πληροφορικής βρίσκονται και στο πέμπτο επιστημονικό, που το επιλέγουν οι άνθρωποι του οικονομίας και πληροφορικής, και γι' αυτό το λόγο έχουμε αύξηση των βάσεων. Τα παιδαγωγικά, θα το δείτε, έχουμε μεγάλη... γιατί θεωρώ το πεδίο το οποίο θα έπρεπε να... Πέρα από το γεγονός ότι θα έπρεπε να το επιλέξει ξεχωριστά, έπρεπε να δώσει και ένα πέμπτο μάθημα που αρκετοί υποψήφοι, να δώσω και ένα στοιχείο που ενδιαφέρει νομίζω, δεν επιλέξαν πέμπτο μάθημα. Για του λόγου τα αληθές, πέμπτο μάθημα επιλέξαν οι μισοί μας σχεδόν, 35.500 περίπου υποψήφοι επέλεξαν πέμπτο μάθημα, οι υπόλοιποι πήγαν μετά τέσσερα. Άρα λοιπόν, μόνο οι 35.000 θα μπορούσαν να πάνε στη διεκδίκηση δευτέρου επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν έχουμε λιγότερους που να μπορούσαν να διεκδικήσουν τις θέσεις αυτές. Έχει γίνει πιο στενό δηλαδή το σύστημα το τωρινό. Τα υπόλοιπα σε γενικές γραμμές θα ανέφερε και ο κύριος Γενικός. Έχουμε μείωση βάσεων που εξαρτάται καθαρά από τα ειδικά μαθήματα, γιατί ξέρετε ότι έχουμε το δεδομένο της βάσης στο ειδικό μάθημα του 10
και ειδικά των σχολών αρχιτεκτονικών και γραφιστικής που χρειάζονται και τα δύο μαθήματα να είναι των 10. Άρα λοιπόν εξαρτάται καθαρά από τα ιδιαίτερα. Άλλο στοιχείο που θα θέλαμε να δώσουμε παραπάνω από τις βάσεις, αν θα ήταν, αν θέλετε κύριε Υπουργέ, όσο αφορά τους υποψηφίους μας, ότι πάλι τα κορίτσια έχουν τα σκύπτρα. Ναι, γένους θηλυκού. Γένους θηλυκού. Έχουμε από τους επιτυχώντες μας 31.000, μπορώ να σας τα διαθέσω τα ακριβή, 31.000 περίπου κορίτσια και 27.500 αγόρια. Με το νέο σύστημα πάντα, ό,τι στατιστικά σας λέω, είναι για το ΓΕΛ, Γενικό Λύκειο Νέο. Τα υπόλοιπα, αν θέλετε, μπορούμε να σας τα αποδώσουμε, αν θέλετε, μεγαλύτερη ανάλυση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι από εδώ και πέρα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ίσως στις μερικές πινελιές. Είναι προφανές ότι στην επιλογή των σχολών, πέρα από την, από το τι θέλει να σπουδάσει ένα παιδί, που έχει μια αξία η επιλογή αυτή, σημαντικό στοιχείο διαδραματίζει και η επαγγελματική αποκατάσταση. Και βλέπουμε ότι τμήματα τα οποία πριν από 10 χρόνια είχαν μεγάλη ζήτηση, όπως είναι τα παιδαγωγικά τμήματα, διότι τότε οδηγούσαν σχεδόν σε αυτόματο διορισμό τελείωνες και σε παίρναν στην εκπαίδευση. Τώρα, λόγω της αδιοριστίας που υπάρχει τη μνημονιακή περίοδο, έχουν υποχωρήσει στη ζήτηση, συνεπώς και στις βαθμολογίες. Ίσως να μην είναι η στιγμή να συζητήσουμε πιο αναλυτικά το θέμα, αλλά επισημαίνουμε ότι στα παιδαγωγικά τμήματα η πλειοψηφία των παιδιών που εισήχθησαν προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα το σκεφτούμε σε σχέση και με τη γενικότερη οργάνωση της εκπαίδευσης. Το δεύτερο, το ανέφερε νωρίτερα η κυρία Μαρούγκα, είναι η επίπτωση των ειδικών μαθημάτων στις βάσεις. Το σχέδιο, οι εκδρομικές για παράδειγμα, έχουμε μείωση των βάσεων. Αρκετά μεγάλη. Αρκετά μεγάλη. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ειδικό μάθημα, με το σχέδιο. Είναι ένα επιπλέον κόστος για τις οικογένειες. Και ίσως και εκείνο οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό η αδυναμία να περάσουν τη βάση τα παιδιά στο σχέδιο. Ένα άλλο θέμα αφορά τις τουριστικές σχολές. Εκεί ανέβηκαν οι βάσεις και στη Ρόδο και στην Κρήτη. Ανέβηκαν προφανώς διότι ο τουρισμός για πολλά παιδιά είναι μια κατεύθυνση που έχει πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μεγαλύτερες από άλλες κατευθύνσεις, αλλά φαίνεται ότι ανέβηκαν γιατί οι τουριστικές σχολές φέτος μπήκαν και στις θεωρητικές. Στον ανθρωπιστικό. Γενικότερα, και να κλείσουμε, δεν είναι εύκολο και δεν είναι και σωστό να βγάλουμε απόλυτα συμπεράσματα. Δεν προσφέρονται αυτά τα αποτελέσματα για απόλυτες τάσεις. Είναι μεικτή η εικόνα και με την έννοια αυτή είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας αλλά και των συνεργατών και της Γενικής